Βιάστηκα λιγάκι. Μετά το φιλερ, λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Ιπάτιο Μωησιάδη, το γενικό διευθυντή τη What Crop. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, ξεκινάμε να μα πείτε και να μα συστήσετε την εταιρεία στην οποία είστε, κύριε Μωησιάδη. Σαφώ. Η, η WhatCrop είναι μια νεοφύση επιχείρηση. Ιδρύθηκε το 2019 η κύρια ανασχόληση επιχείρηση είναι η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και έργων αποθήκευση ενέργεια. και από το 2021 και μετά είμαστε μέλο του ευρύτερου ομίλου Macquarie Green Investment Group, ο οποίο έγινε γνωστό με την αγορά του ΔΔΕ στην Ελλάδα. άρα, ο, η Macquarie μέσω τη θηγατρική τη, της AeroGeneration Generation, έχει μπει ω στρατηγικό επενδυτή στην εταιρεία. Και αυτό φυσικά βοήθησε την εταιρεία στην περαιτέρω ανάπτυξή τη στην ελληνική αγορά. Και τώρα ε, αρχίζουμε και, και βλέπουμε και λίγο πιο έξω, έτσι με μια εξωστρέφεια στι στις γειτονικέ χώρε. Δώστε μα λίγο του τομεί που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Mm -hmm. ε, ο κύριο τομέα δραστηριοποίηση είναι η ανάπτυξη έργων εκ του μηδενό. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε βρίσκουμε συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες εκτάσεις, οι οποίες μπορούν να αδειοδοτηθούν για να αναπτυχθούν έργα συνεχίζουμε έχοντας in-house όλες τις ειδικότητες οι οποίες χρειαζόμαστε για την περαιτέρω αδειοδότηση και νορήμανση των έργων και φτάνουμε σε σημείο που διαχειριζόμαστε την κατασκευή και στη συνέχεια την, διαχείριση, την ενλειτουργία έργων, αυτό στο τομέα της παραγωγής, και φυσικά πλέον, βλέποντα και φέροντα και τα best practices από το εξωτερικό αλλά και την εμπειρία που έχουμε από άλλε από άλλες χώρε, μπαίνουμε και στην ανάπτυξη έργων αποθήκευση ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη και συμπληρωματική όταν μιλάμε για παραγωγή πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, Προφανώ αυτό είναι το ζητούμενο του μέλλοντο: η αποθήκευση ε, τη ενέργεια. Ε, δώστε μας μερικά παραδείγματα όπου ήδη έχουν προχωρήσει έργα σε αυτόν τον τομέα, πριν περάσουμε και στα φωτοβολταϊκά. Ναι. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη διείσδυση άπε ε, λόγω της διαλυπτότητας ε, της, ε, της παραγωγής. Φανταστείτε ότι μπορούμε να έχουμε παραγωγή μόνο όταν φυσάει άνεμος ή όταν έχουμε ήλιο. Έτσι. Άρα υπάρχει μια διακύμανση της παραγωγής όλο το έτος. Για να μπορέσουμε λοιπόν και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα το δίκτυο, να προσφέρουμε μια σταθερότητα ε, αλλά και να μπορέσουμε να, αυτό το πράγμα να μεγαλώσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η, 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 η αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ τεχνολογίε αποθήκευση ενέργεια, όμω η κυρίαρχη παγκόσμια και σε πενδυτικό επίπεδο είναι η αποθήκευση με μπαταρίε. Άρα, μιλάμε για μεγάλα έργα. Φανταστείτε μεγάλε μπαταρίε σε κοντέινερ σε, κάποιε σε, 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 σε κάποιες χωράφια, σε κάποιες περιοχές, κοντά σε υποσταθμούς, έτσι, οι οποίε μπορούν να, κάνουν, να παίξουν αυτόν τον ρόλο του, της, ε, της, αποθήκευσης και της έκκησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο όταν αυτή χρειάζεται για την εξισορρόπησή του. Δυστυχώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμα σε πολύ πρωτογενέ επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τώρα περιμένουμε από το Υπουργείο του πρώτου διαγωνισμού. Περιμένουμε να ακούσουμε το μείγμα των υπηρεσιών που θα μπορούν να προσφέρουν τέτοια έργα στο δίκτυο από τον Αδημία και το Υπουργείο. το πιο μεγάλη, μεγαλύτερη αγορά μπαταρία και η πιο όρημη αγορά μπαταρία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι η Αγγλική αγορά, η Βρετανική αγορά, όπου εκεί υπάρχουν συνολικά πάνω από 8 GW εγκατεστημένων έργων είδη, με ένα pipeline το οποίο είναι περίπου 40 GW. Αυτό για να σας δώσω μια έτσι, μια ιδέα επενδυτική, μια, μια ιδέα αξίας, μιλάμε για περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ανά μεγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως. Άρα όταν μιλάμε για 40 γίκα, μιλάμε σχεδόν για 40 δισεκατομμύρια ευρώ δυνητικά στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα ε, πιστεύουμε ότι η στόχη είναι λίγο συντηρητική. Ε, υπάρχει μια βέβαια μια, ε, μια περαιτέρω βελτίωση με το νέο ΕΣΕΚ ε, στους στόχους όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας. Αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και πιστεύω ότι προσπαθούμε και εμείς ως, και ως εταιρεία αλλά και ως κλάδος να συνεισφέρουμε στη συζητήσεις με το Υπουργείο για να δημιουργηθεί μια ένα κατάλληλο framework στην αγορά. Τώρα, κύριε Μουησιάδη, θα θέλαμε και την εμπειρία σα. Γιατί με όλα αυτά που μα εξηγείτε, διαβάζουμε τι τελευταίε ημέρε ότι υπάρχει μια αγωνία στο Υπουργείο Ενέργεια για ενδεχόμενα blackout. Mm -hmm. Και αυτό γιατί, γιατί τι ημέρε όπου απαιτούνται ε, μεγάλε καταναλώσει, χρειάζονται μεγάλε καταναλώσει, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Γιατί mm -hmm. προφανώ δεν έχουμε αναπτύξει τα συστήματα αποθήκευση, αν έχω καταλάβει καλά. Ε, όχι μόνο. Σίγουρα, ε, σίγουρα, όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγέ πηγές ενέργειας δεν μιλάμε για μόνο για φωτοβολταϊκά ή για ολικά. Εντάξει, και τα υδροελεκτρικά είναι μια αποθήκευση, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, τα οποία, ε, τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, οι κύριες μορφές ενέργειας είναι η ολική και, η και τα φωτοβολταϊκά όταν μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, αποτελούν το κύριο μείγμα ή ε, το μεγαλύτερο μέρο του μείγματο εδώ λοιπόν, όταν δεν έχουμε αποθήκευση ενέργεια, έχουμε αυτέ τι διακυμάνσει και έχουμε αυτές τις, αυτά τα ζητήματα. Αυτό βέβαια το ξέρει το Υπουργείο, το έχουμε επισημάνει από το 19 και όλα σε διάφορε συζητήσει και σε συνέδρια. είχαμε μία νομίζω μικρή καθυστέρηση στην υιοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου, αλλά νομίζω ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο και ελπίζουμε αυτή την πορεία να μην τη διακόψουν πολύ επικείμενε εκλογέ. Βέβαια. Ε, 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 η μεγαλύτερη δίδυση των ΑΠΕ είναι ε, ζητούμενο παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές ε, δεν μπορούμε μαγικά με ένα ραβδάκι ξαφνικά να πούμε τα ξαφανίζουμε όλα τα υπόλοιπα, τα fossil fuels, το φυσικό αέριο κτλ., κτλ έτσι ώστε να μπορέσουμε ξαφνικά να πάμε σε, σε, σε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια μόνο από ΑΠΕ. Αυτό είναι το ζητούμενο ίσω, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έρθει με πολλέ διαφορετικέ ενέργειε και σε βάθο χρόνου. Θα μα δώσετε λίγο την εικόνα τη πορεία των εργασιών το 2022 και πώ είναι το 2023, ποιε είναι οι προοπτικέ τη χρονιά, τη σχεδιασμοί. Ε, γενικά για τον κλάδο ή για την εταιρεία. Για την εταιρεία. Για την εταιρεία. Η εταιρεία έχει αναπτύξει από το 19 μέχρι σήμερα ένα πορτφόλιο της τάξης του 1,2 γιγα σε παραγωγή ενέργειας και αυτή τη στιγμή περίπου 700 ΜΒ σε, σε αποθήκευση ενέργειας, σε stand-alone έργα όπως ονομάζονται. Οι ε, περαιτέρω ενέργειές μας είναι να ενισχύσουμε ε, περαιτέρω την παραγωγή. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί ξέρουμε ότι τελικώς ε, όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης δεν θα καταφέρουν να συνδεθούν. Αυτό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλοι περιορισμοί στο δίκτυο και είναι μία από τις συζητήσεις που γίνεται είναι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ε, ο μεγαλύτερος παράγοντας περιορισμού περαιτέρω ε, περαιτέρω δίζει στον ΆΠΕ είναι τα δίκτυα ε, μεταφορών ε, και τα δίκτυα διανομών ε, στη χάθη χώρα και στη χώρα μας. Αυτό το που στη χώρα μας ε, είναι ο φορέος του ΔΔΕ. Είναι ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ. Ο, ο, ο ΑΔΜΙΕ είναι στη μεταφορά, ο ΔΔΕ είναι στην διανομή. Ε, άρα λοιπόν εδώ έχουμε ήδη ε, στα δίκτυα του ΔΔΕ υπάρχει ε, υπερκορισμός. Άρα εκεί δεν μπορεί να συνδεθεί. Στα δίκτυα του ΑΔΜΙΕ μιλάμε για πολύ μεγαλύτερε επενδύσει με ειδικού υποσταθμού, μεγάλε επενδύσει σε καλώδια κτλ. Περιβαλλοντικά τα οποία είναι δύσκολα. Άρα υπάρχει και μια μεγάλη αδειοδοτική διαδικασία που σε περιπτώσει μπορεί να ξεπεράσει και τα πέντε χρόνια. Έτσι. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει. Εμεί σαν εταιρεία όμω. Ε, παρόλες τις δυσκολίες, είμασταν πολύ, ε, είχαμε πολύ ξεκάθαρη εικόνα στο πού ακριβώς ερχόμασταν το 19 όταν επανήλθαμε και επανήλθα εγώ στην Ελλάδα επενδυτικά από τη Βρετανία. Ε, και φυσικά με την ενίσχυση της Μακόρη ε, μπορέσαμε και αναπτύξαμε ένα σημαντικό πορτφόλιο το οποίο πλέον ε, πάμε σε φάση ορίμανσης ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και υπηρεσίε με, private, ε, με, με, power, με Private Power Agreements, με PPAs τα λεγόμενα PPA, τα διμερεί συμβόλαια λοιπόν με την βιομηχανία καλή ώρα, με την mm. προηγούμενη ε, καλεσμένη την οποία είχατε έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει και η βιομηχανία σταθερή και φθηνότερη ενέργεια και εμείς ε, να ξεφύγουμε από την ε, λογική των επιδοτήσεων οι οποίες επιδοτήσεις τελικά μπορεί να δίνουν μια αρχική, ένα αρχικό boost σε μια αγορά σε μια τεχνολογία όπως είναι να στις πηγές ενέργειας αλλά μετέπειτα δημιουργούν distortion στην αγορά, άρα δημιουργούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι υγιής γιατί δεν, δεν υπάρχει υγιός ανταγωνισμός μεταξύ των, των εταιριών που παράγουν ενέργεια παραδείγματος. Mm -hmm. Βλέπουμε εδώ στο, στο λόγο σας, κύριε mm -hmm. Μωυσιάδη, αναπτύσσουμε, γράφετε έργα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και αποθήκευσης, mm -hmm. ε, με βάση την ηθική όμως και τη συνεργατικότητα. Mm -hmm. Και αυτό προφανώς παραπέμπει ότι στο, χρειάζεται, στο ότι χρειάζεται και μια πολύ καλή προεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όχι μόνο για να γίνει η δουλειά, αλλά για να υπάρχει και μια ισορροπία, φαντάζομαι, στο οικοσύστημα. Πού βρισκόμαστε ω κοινωνία, αλλά. και δεν έχουν γίνει και όλα πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα. Δηλαδή, Όχι. πολλά έχουν γίνει με έναν βεβιασμένο τρόπο, ανεμογεννήτριε, παραδείγματο χάρη. Ναι. Ε, είτε λόγω βιασύνη, είτε λόγω απειρία, ή δεν ξέρω πώ αλλιώ να το τοποθετήσω. Ναι. Ε, ξέρετε, οι ανεμογεννήτριε είναι πολύ εύκολα να τι κατηγορήσει, γιατί είναι πολύ εμφανεί και βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και ως εταιρεία αλλά και με οργανωμένους φορείς είναι να, να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε καταρχήν τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί το κάνουμε αυτό όμως. Δεν το κάνουμε μόνο γιατί αυτό είναι ηθικό και σωστό, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Όταν εμείς αύριο μεθαύριο θα, 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 θα προσπαθήσουμε να πουλήσουμε ενέργεια σε μεγάλους ομίλους όπως η Google, η Microsoft κτλ, κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει εξ αρχής τα λεγόμενα ESG κρατηρία. Εντάξει. Okay. Άρα, το πόσο, ε, το πόσο, engaged είσαι με την τοπική κοινωνία, το ότι εμεί πάμε, εγώ έρχομαι από το Λονδίνο και πάω στα χωριά, μιλάω στου ανθρώπου, στι τοπικέ κοινωνίε, στου στους, στους, στους προέδρου, στα καφενεία, έτσι ώστε να του ενημερώσω. Καταρχήν, ποιο είναι, είναι, ποιος είναι ο σκοπό μα, τι θα κάνουμε, ποια είναι τα θετικά τα οποία θα φέρουμε στην τοπική κοινωνία και ποιε είναι. Ποια είναι τα αρνητικά, αν θέλετε, τα οποία συνήθω είναι short term. Ε, που ε, τα αρνητικά υπάρχουν κυρίω στην κατά τη διαδικασία κατασκευή των έργων αυτών. Ε, Επίση, είναι πολύ σημαντικό ε, και αυτό το οποίο προτείνουμε κιόλα εμεί και το κάνουμε να δημιουργούνται πλάνα ενίσχυση τη βιοπικιλότητα. Δηλαδή, πάμε σε μια περιοχή και δεν είναι σκοπό μα μόνο να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα, αλλά και να την ενισχύσουμε περαιτέρω προστατεύοντας και ενισχύοντα είτε την, είτε, την, είτε, την φυτική, την, την, είτε σε επίπεδο φυτών, είτε σε επίπεδο ε, ενίσχυσης, ε, ας πούμε, των ε, βάζουμε που σημαίνει ότι έχουμε λουλούδια τα οποία έρχονται μέλισσες, συνεργαζόμαστε με τους μελισσοκόμους, συνεργαζόμαστε με τους κτηνοτρόφους, διότι είναι, για μα, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει και αυτή η λεγόμενη παραπληροφόρηση ότι είμαστε εναντίον των αγροτών. Δεν είμαστε εναντίον των αγροτών. Μπορεί και τα φωτοβολταϊκά και οι αγρότε να συνεπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν και νέε τεχνολογίε, τα λεγόμενα αγροτοφωτοβολταϊκά, τα οποία τα προωθούμε πάλι σε συζητήσει που κάνουμε και με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Γιώργο Αντά, ο οποίο είναι πολύ θετικό σε αυτό. Και, τελ, και, και, και πρέπει να είμαστε σε μια αρμονία με αυτού του ανθρώπου, με την κοινωνία την οποία πάμε, στην οποία πάμε να επενδύσουμε. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και μικροπολιτικές καταστάσεις οι οποίες για λόγους τοπικών ε, μικροσυμφερόντων ε, έχουμε αρνητικές ε, κάθετες ε, ε, αρνήσεις χωρίς λόγο και χωρίς να υφίστονται ούτε, ούτε περιβαλλοντικοί λόγοι αλλά ούτε και κοινωνικοί λόγοι τελικά. Άρα εκεί ε, εμείς προσπαθούμε με θετικές δράσεις να, να άρουμε αυτές τις, αυτές τις αντιδράσεις από τις τοπικές πούμε, αρχές. Ποιε είναι οι στρατικές συνεργασίες τη εταιρεία και αν αναμένονται καινούριε μέσα στη χρονιά, κύριε Μωυσέδη. Στρατικέ συνεργασίε τη εταιρεία ε, υπάρχουν σε επίπεδο κυρίω ε, και προμηθευτών, ε, με, δηλαδή ε, λόγω του μεγέθου των έργων και λόγω τη ε, συνεργασίας, της συνεργασία, τη συνεργασία με τη Μακόρη, Υπάρχουν συνεργασίε με συγκεκριμένου προμηθευτέ, οι οποίε μα δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε, σε υλικά για την φάση κατασκευή. Ε, Νέε συνεργασίε προβλέπονται όσον αφορά κυρίω τον τομέα τη σύναψη των δημερών συμβολέων. Δηλαδή, έχουμε συνεργασίε και με εταιρείε του εξωτερικού, οι οποίε κοιτάνε ε, να εκμεταλλευτούν ή κοι, κοιτάμε κι εμεί να εκμεταλλευτούμε ε, τα λεγόμενα συνθετικά PPAs. Δηλαδή, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά την πώληση μέσω ενός οικονομικού προϊόντος της ενέργειας σε εταιρείες στο εξωτερικό. Και αυτή είναι μια σύνηθες πρακτική. Δεν σημαίνει ότι πουλάω ενέργεια έχοντας μόνο ένα καλώδιο φυσικά ε, συνδεμένο κάπου, αλλά με τα συνθετικά PPS μπορούμε να παράγουμε εδώ ενέργεια για να πουλάμε οπουδήποτε στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο κοιτάμε πάρα πολύ και εσωτερικά και με τους συνεργάτες μας να το ενισχύσουμε. Εδώ βλέπουμε, κύριε Μωυσιάδη, ότι έχετε προχωρήσει αρκετά έργα φωτοβολταϊκών. Ε, με, αγοράζετε γη και μετά γίνεται όλη η εγκατάσταση. Αλλά πάει και αλλιώ ε, η εξέλιξη των έργων. Αγοράζετε άδειε φωτοβολταϊκών και, ναι. και ολικών πάρκων. Ναι. Πείτε μα γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια δευτερεύον αγορά, secondary market, η οποία, στην οποία ε, όριμα έργα ή έργα σε διάφορα στάδια ε, μπορούν να πουληθούν ή να αγοραστούν. Εμεί λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ότι βγαίνουμε αφού γίνει ένα due diligence στα έργα αυτά, αφού γίνει ο κατάλληλο έλεγχο, προχωράμε και στην αγορά περαιτέρω αδειοδοτημένων έργων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε είτε, είτε λόγω περιοχή είτε, είτε λόγω προφίλ των έργων, περαιτέρω το δικό μας πορτφόλιο. Αυτό είναι μια τακτική την οποία ακολουθούν όλες οι μεγάλες εταιρείες στο χώρο. Και έχουμε δει και σε άλλες αγορές οι οποίες έχουν περάσει, γιατί ξέρετε η ανάπτυξη των, των, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έρχονται, έρχονται, σε κύκλους. Mm. Κλείνω ο κύκλος, μετά από ένα-δύο χρόνια ανοίγει ο επόμενος κτλ. κτλ. Λοιπόν, ε, άρα μεταξύ των κύκλων υπάρχει το λεγόμενο consolidation, όπου υπάρχει η εξαγορά των μικρότερων ε, έργων ή των μικρότερων εταιριών από μεγαλύτερες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και οικονομίες κλίμακας και για την περαιτέρω Σωστά. κατασκευή, αλλά και για την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματο προ του καταναλωτέ. Για εσά, η κυβέρνηση που θα προκύψει στι εκλογέ όταν θα ολοκληρωθούν, πού θα πρέπει να ρίξει το βλέμμα τη, στο δικό σα τον κλάδο, μιλάω τώρα, όχι μόνο την ναι. Ναι. Ε, νομίζω ότι η κύρια λέξη η κύριε Αλέξη, για μα είναι σταθερότητα. Εντάξει, ε, η, ξέρετε την προηγούμενο Αύγουστο έγινε μια αλλαγή με την υπουργική απόφαση ε, για την αλλαγή των προτεραιοτήτων στι συνδέσει των έργων όπου αυτό έφερε μια πρώτη αναστάτωση και περαιτέρω ερωτήματα από ξένους θεσμικούς επενδυτές ε, και εμείς έπρεπε να εξηγήσουμε, ε, προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την, την ελληνική λογική και για το γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται. Άρα αυτό το οποίο επιζητούμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι η νέα κυβέρνηση να συνεχίσει να ακολουθεί ε, τις, τις πολιτικές οι οποίες ε, θεσμοθετήθηκαν ήδη, να μην έχουμε δηλαδή βίαιες αλλαγές, γιατί όπως είπα ο κύκλος, κύκλος αδειοδότησης μπορεί να κρατήσει πέντε χρόνια. Άρα αν αλλάξουμε τον κόλπο στη μέση του αγώνα Εκεί ξαφνικά αλλάζουμε και, αλλάζουμε και αλλάζουμε το παιχνίδι, αλλάζουμε πίστα έτσι για να το θέσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Ε, άρα να κρατήσουμε σταθερότητα και να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, οι οποίες ε, σιγά σιγά τίνουν προς αυτή την πράσινη ανάπτυξη την οποία όλοι επιθυμούμε και επιζητούμε χωρίς βέβαια να έχουμε αυταπάτες και να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα κύρια ζητήματα, τα ενεργειακά, τα οποία ε, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε short term, όχι μόνο long term. Mm. Κύριε Μουσιάδη, επειδή το ενεργειακό ζήτημα ήρθε έτσι με πολύ εμφατικό τρόπο στις αρχές του 2022, και πλέον έχουμε καταλάβει, όλο ο πλανήτη υποψιάζομαι, ότι η ενεργειακή αυτονομία είναι μέγιστη υπόθεση. Mm -hmm. Έχουμε 2023, οπότε το ερώτημα είναι σε βάθο τριετία, δηλαδή ω το 2026, ποιο είναι το, το όραμά σα, το, το επενδυτικό σα πλάνο. Το επενδυτικό πλάνο το δικό μα είναι να ελοπίσουμε όσο περισσότερα έργα μπορούμε σε επίπεδο Ελλάδα και να επεκταθούμε και στι γειτονικέ χώρε, θέτοντα μια, μια νέα Στρατηγική, η οποία θα είναι πιο εξωστρεφή. Ε, από εκεί πέρα, όπω είπα, υπάρχουν περιορισμοί. Το κύριο, το κύριο, ο κύριο περιορισμό είναι η ανάπτυξη των δικτύων, η οποία πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και με την ανάπτυξη των έργων, ε, έργων αποθήκευση. ώστε να μπορούμε να, να βάλουμε περισσότερα έργα, να, να ελεκτρήσουμε, όπω λέμε στον τομέα μα, περισσότερα έργα ε, ε, τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω και την, και την εθνική αυτονομία σε επίπεδο, σε επίπεδο ενέργεια. Όταν αναφέρεστε στην ανάπτυξη δικτύων, πάντα εννοείται τον ΑΔΜΕ και το ΔΔΕ. Σε ανάπτυξη δικτύων μεταφορά ε. ηλεκτρικού ρεύματο. Ναι. Πόσο πίσω είμαστε, δηλαδή, τι χρόνο θέλουμε αυτό. Δώστε μα, γιατί είστε δεν έτσι... έχουμε και αίσθηση εμεί. Ναι, να είστε έτσι ικανοποιημένοι, α πούμε. Σα ε, πω και το μοντέλο τη αγγλία που είναι το κορυφαίο μα είπατε στον κόσμο. Ε, ναι, σε επίπεδο, σε επίπεδο αποθήκευση ενέργεια έχουμε καθυστερήσει. Ε, θα έπρεπε να, πάρουμε κάποιες, να γίνουν κάποιε ενέργειε πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ε, με συναντήσεις που έχουμε κάνει και με την ε, πολιτική ηγεσία και σε επίπεδο φορέων ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Ε, δεν είμαστε οι πιο καθυστερημένοι, δεν είμαστε η χώρα η οποία έχει με καθυστερήσει περισσότερο. Με ποιους στην... για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, ας πούμε η Γερμανία υιοθέτησε ένα framework για την αποθήκευση το προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα είμαστε σχεδόν στην ίδια κατηγορία. Η Ιταλία είναι ακόμα πιο πίσω από εμά σε επίπεδο αποθήκευσης ενέργεια. Ε, για να μην μιλήσω για ευρωπαϊκέ χώρε, ανατολικέ ευρωπαϊκέ χώρε, όπου και εκεί έχουμε αντίστοιχε καθυστερήσει. Ξέρετε, επειδή έχουμε αυτή το exposure και επειδή μιλάω και σε συνέδρια στο Reuters και σε άλλα, σε άλλα μεγάλα συνέδρια του κλάδου σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να έχουμε μια, να βλέπουμε τελικά συγκριτικά, που βρισκόμαστε. Τα πράγματα δεν είναι πάντοτε χάλια ή δεν είμαστε οι τελευταίοι, έτσι. Μας χαροποιεί αυτό. Ε, ναι. Ε, Γι' αυτό ε, κάνουμε και την ερώτηση. Έτσι. Είναι Αλλά πρέπει απάντηση. λοιπόν ε, να, να επιμείνουμε περαιτέρω πε, 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 και να επιτυχάνουμε αυτή τη διαδικασία ε, ενίσχυση και των δικτύων και, των, ε, και της αποδίκησης μπαταριών. Χρονικά, αν ξεκινήσουμε σήμερα, ίσως... Ε, 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 και αν ρωτήσετε και τον ίδιο τον Αβμία, θα σα πει ότι και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα διδοτικά, mm. περιβαλλοντικά, με τι γραμμέ, από πού θα περάσουν, πώ θα περάσουν. Μπλοκάρουν και εκεί οι τοπικέ κοινωνίε, κάποιε φορέ μεγάλα έργα εθνικού. Ενδιαφέροντο. Άρα, ίσω εκεί χρειάζεται και ένα πλαίσιο fast track. Λείτε λείπει ενημέρωση, έτσι τοπική κοινωνία. Καταρχήν, λείπει μεγάλο ενημέρωση. Μεγάλο έλλειμμα ενημέρωση. Λείπει ενημέρωση. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα απίθανα. Ας πούμε, αντιμετωπίζουμε ζητήματα χρ, χρ, χρήση γη, εκτίση γη. Πιανού είναι αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου. Το κτηματολόγιο είναι πολύ μεγάλη. Ε, οι πληγέ του, οι παθογένειε του, 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 του ελληνικού δημοσίου, οι οποίε κάποια στιγμή όμω πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε για να τι δούμε κατάματα. Και γρήγορα, θε ταχύτητα πλέον. Εντάξει, καλό να τα λε, αλλά πρέπει λίγο να. Ξέρετε, το τους οι επενδυτέ δεν του ενδιαφέρει αν θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Οι επενδυτέ λένε ότι έχουμε αυτό το κομμάτι, έχουμε αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να επιδενθούν στι πράσινε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σε ένα ορισμένο χρόνο. Σε ένα όχι ορισμένο όχι... χρόνο. Σε... Τώρα, αν θα είναι στην Ελλάδα, αν θα είναι στη Βουλγαρία, αν θα είναι στη, στη Ρουμανία δεν του ενδιαφέρει και πολύ. Γιατί αυτό που του ενδιαφέρει είναι να έχουν επιστροφέ στι επενδύσει που θα κάνουν. Και το ίδιο λέμε και στι τοπικέ κοινωνίε. όταν πάω εγώ και βρίσκω έναν δήμαρχο ή έναν, έναν πρόεδρο. Περιφερειάρχη. ένα περιφερειάρχη, ο οποίο ίσω είναι ε, αρνητικά. Ε, έτσι, έχει μια, ένα αρνητικό πρόσημα. Ε, λέω ότι δεν μα ενδιαφέρει αν τελικά θα γίνει αυτή η επένδυση των 100 εκατομμυρίων ούτε, στην περιοχή σα. Μπορεί να γίνει στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία. Άρα θέλετε να έχετε έναν βασικό μεγάλο επενδυτή στην περιοχή, ο οποίο μπορεί να μπορεί να δώσει α, β, γ στι τοπικέ κοινωνίε, ή δεν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θα πάμε σε κάποιον άλλον ο οποίο τελικά θέλει και μπορεί. Άρα επιζητούμε τις συνεργασίες, επιζητούμε την, την άμεση επικοινωνία με την επικοινωνία και για, και για θέματα ενημέρωσης, αλλά και γιατί εμπράκτος μπορούμε να του αποδείξουμε ότι δεν έχουμε έρθει μόνο για να επενδύσουμε και να πάρουμε, αλλά έχουμε έρθει για να ζήσουμε. Γι' αυτό άλλωστε και η Watercraft ξεκίνησε από την τολεμαϊδα, ναι, ναι. την Έτσι. Ε, Όπου εκεί βλέπουμε αντιδιαμέτρου ε, ε, διαφορετικές αντιμετωπίσεις, από την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα, ας πούμε, σε, μια, σε μια περιοχή 20 χιλιόμετρα. Τι εννοείτε, δώστε μας λίγο το Η αντιμετώπιση, α ας πούμε, βλέπουμε, βλέπουμε μια αντιμετώπιση σε τοπικές κοινωνίες διαφορετική στην πόλη της Κοζάνης και διαφορετική στην πόλη της Πτολεμαϊδος. Όπου η, 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 πόλη της Κοζάνης έχει, αν θέλετε, καταλάβει ότι πλέον δυστυχώ ή ευτυχώ, ανεξάρτητα πώ το βλέπει, η απολιγνητοποίηση και ο λιγνίτη φεύγει από το ενεργειακό κλίμα. Yeah. Νομίζω ο Πρωθυπουργό το έκανε yeah. πολύ σαφέ το καλοκαίρι ή τώρα πρόσφατα όταν αγγενίασε την Πέντε ότι είναι μονάδες στρατηγικής εφηδρίας. Ε, άρα δεν μπορούμε να ξαναπάμε στο Λιγνίτη. Ε, άρα η, η, Κοζάνη ας πούμε βλέπει ότι πώς θα κάνω την επόμενη κίνηση και πώς θα παραμείνω ε, ως, ε, ως μια ενεργειακή πόλη ε, Υιοθετώντα αυτέ τι νέε τεχνολογίε οι οποίε έρχονται σε σεβασμό πάντοτε με την τοπική κοινωνία και, το, και το, περιβάλλον, ενώ βλέπουμε αντιδιαμετρώση πούμε, στην Τολεμαίδα μια αντιμετώπιση ότι είμαστε κάθετα όχι, ενώ εμεί σαν εταιρείε δεν έχουμε, δεν, έχουμε πει ότι βγάλε το λιγνίτι να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Αυτή είναι μια απόφαση στρατηγική τη ΔΕΗ. Άρα, αν η τοπική έχει οποιαδήποτε, παράπονο, θα μπορούσε να πάει στη ΔΕΗ και να κάνει τη συζήτηση τη εκεί. Εμεί ερχόμαστε ω επενδυτέ. Και λέμε ότι αν θέλετε και το λιγνίτι, βάλετε και το λιγνίτι. Εμεί δεν, δεν λέμε βγάλετε τον για να βάλουμε εμεί τι δικέ μα τεχνολογίε. Μάλιστα. Κύριε Μοντσάδη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. τη εγώ ευχαριστώ στη πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε βάζοντας. καλά. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε την ερχόμενη φορά να υπάρχουν πολλά σημαντικά βήματα πρόοδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ είστε πάρα καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν,